μέχρι να αναπτύξουμε εμβόλια και φάρμακα, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα γίνουν, θα γίνει είτε στο τέλος του χρόνου είτε στις αρχές του επόμενου χρόνου. Το πρώτο και το καθοριστικό φάρμακο είναι η συμπεριφορά μας όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Ο ιός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, δεν έχει καμία σχέση με τον ιό της γρίπης όπως πιστεύαμε στην αρχή. Έχει ανθεκτικότητα, έχει δυνατότητα μόλυνσης πολύ, πολύ σημαντικότερα μεγαλύτερη από τον ιό της γρίπης. Ο μόνος τρόπος μέχρι να βρούμε εμβόλια και φάρμακα, το οποίο ξαναλέω ότι θα γίνει κάποια στιγμή, είναι να μπορέσουμε να μείνουμε στο σπίτι και να αναστείλουμε την διασπορά της λίμωξης. Τα πράγματα προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, θα έλεγα συγκλονιστικό επιστημονικά, πώς μέσα σε τρεις σχεδόν μήνες η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα κατόρθωσε να χαρακτηρίσει το γονιδίωμα του ιού, να χαρακτηρίσει την χημική σύσταση του ιού και πριν λίγες μέρες την κρυσταλλική δομή της πολυμεράσης, που είναι το βασικό υλικό του, το βασικό ένζυμο του ιού, το οποίο χρησιμοποιεί όταν μας μολύνει για να παράξει σε εκατομμύρια αντίτυπα τον εαυτό του και να μας μολύνει πλέον στους πνεύμονες και σε άλλα όργανα. Υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη προσπάθεια για το εμβόλιο. Σήμερα ξεκίνησε μάλλον στο Σιάτλ της Αμερικής η πρώτη κλινική δοκιμή για το πρώτο εμβόλιο κατά του ιού. Τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου μήνα, ξεκινάει μια αντίστοιχη προσπάθεια στα Εθνικά Ιδρύματα Ιατρικών Ερευνών της Αμερικής στη Ουάσιγκτον, από ένα εμβόλιο το οποίο έχει ήδη παραχθεί εδώ και κάποιες εβδομάδες στη Βοστόνη από μια μικρή εταιρεία βιοτεχνολογίας, στη Moderna. Και βέβαια ακολουθούν τουλάχιστον άλλες 7 με 8 μεγάλες και μικρές εταιρείες, οι οποίες δουλεύουν ακριβώς σε διαφόρου τύπου και μορφής εμβόλια. Πάντως, κύριε Γραβάνη, για να το κάνουμε λίγο σαφές, προς το παρόν ειδική θεραπεία δεν υπάρχει. Ούτε προφύλαξη, ούτε θεραπεία. Ωραία. Και ούτε πρόκειται να υπάρξει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ωραία. Τώρα, δοκιμάζονται διάφορα κοκτέιλ αντιϊκά, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Βεβαίως. Κάπου εκεί αναζητείται η απάντηση. Η short term απάντηση, η απάντηση που μπορεί να δοθεί να μας βοηθήσει πριν το εμβόλιο, είναι ακριβώς αυτή που είπατε. Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις όσον αφορά την ανάπτυξη πλέον φαρμάκων, όχι για την προφύλαξη, αλλά για τη θεραπεία των ατόμων που έχουν μολυνθεί. Η μία αφορά γνωστά φάρμακα, φάρμακα τα οποία υπάρχουν στο Διεθνές Συνταγολόγιο, και είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι φάρμακα τα οποία έχουν περάσει από την πρώτη φάση του ελέγχου της τοξικότητας στον άνθρωπο και κατά συνέπεια αν αποδειχθούν δραστικά στον ιό ή θα είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμα στους ασθενείς. Τέτοια φάρμακα είναι κάποια φάρμακα κατά του ιού του AIDS, τα οποία φαίνεται σε προκλινικά πειράματα να είναι αποτελεσματικά. Ένα φάρμακο το οποίο έχει έρθει και στην Ελλάδα και δοκιμάζεται στην Ελλάδα, καταρχάς στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε καταρχάς για τη λίμωξη του έμπολα και δυστυχώς δεν ήταν αποτελεσματικό. Και φαίνεται ότι στα πρώτα πειράματα είναι αποτελεσματικό για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού του κορονοϊού. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη εντελώς νέων φαρμάκων που σχετίζονται μόνο με τον κορονοϊό και αυτό θα επιταχυνθεί μετά την σημαντική ανακάλυψη να ξέρουμε την κρυσταλλική δομή της πολυμεράσης, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, του ενζύμου που χρησιμοποιεί ο ιός για να πολλαπλασιάσει τον εαυτό του και να μας μολύνει. Κύριε Γραβάνη, αν σας ρωτούσε κανείς αν είναι καλύτερα, μάλλον αν είναι προτιμότερο να αρρωστήσει κάποιος τώρα ή αργότερα, τι απάντηση θα δίνατε? Καταλαβαίνετε πώς το θέτω το ερώτημα, έτσι δεν είναι στο χέρι του καθενός από εμάς να νοσήσει προφανώς. Αλλά ως προς τις χρονικές συγκυρίες και την εξέλιξη του φαινομένου έτσι όπως το εξετάζουν και οι επιστήμονες. Η ερώτησή σας είναι εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη. Είναι ο λόγος για τον οποίο ανέφερα στην αρχή της συζήτησής μας το πρώτο φάρμακο ως σημαντικότερο. Φανταστείτε το εξής σενάριο. Κάποιος από την οικογένειά σας, μεγάλος άνθρωπος, μολύνεται και νοσεί σήμερα. Εάν τον κρατήσετε έξω από τη λίμωξη για 8, 9, 10 μήνες, εάν νοσήσει τέλος του χρόνου ή στην αρχή του επόμενου χρόνου, όποιο και να είναι το πρόβλημά του, θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε και να μην τον χάσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο αγώνας, ακόμη και ημών των ανθρώπων που ασχολούνται με την έρευνα, των φαρμακολόγων ή των ιολόγων που ασχολούνται με την έρευνα, υπογραμμίζουμε όλοι μας τη σημαντικότητα του πρώτου φαρμάκου, του να μείνουμε στο σπίτι, να μην βοηθήσουμε στη διασπορά
του ιού, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι δεκτικοί στο να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα και πολλές επιπλοκές. Μάλιστα, τώρα να σας πάω και σε κάτι λίγο πιο πρόσφατο, διότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση επ' αυτού. Η επιστημονική κοινότητα της Γαλλίας υποστήριξε ότι έχει διαπιστωθεί πως η χρήση αντιφλεγμονωδών αυξάνει τα συμπτώματα του κορονοϊού. Ακούσατε όμως, φαντάζομαι, τι είπε ο Σωτήρης Τσιόρδας. Σημείωσε ότι δεν υπάρχει επιστημονική επιβεβαίωση ότι υπάρχουν μέθοδοι που δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της νόσου. Ξεκαθάρισε όμως ότι για την αντιμετώπιση του πυρετού οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν φάρμακα με δραστική ουσία την παρακεταμόλη. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο συνάδελφο. Αναφέρεστε στην Ιβουπροφένη, που είναι ένα αντιφλεγμονώδες και αναλγητικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον στην Αμερική, όχι τόσο πολύ στην Ευρώπη, αλλά και στην Γαλλία τον τελευταίο καιρό το χρησιμοποιούν. Δεν ξέρουμε εάν το φάρμακο αυτό έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη συγκέντρωση μέσα στους πνεύμονες των ασθενών του υποδοχέα της του ιού, που είναι ένα ένζυμο που ονομάζεται AC2, ούτε έχουμε κλινικά δεδομένα για να το υποστηρίξουμε. Οπότε αυτό το οποίο είναι το πιο σόφρον και το πιο ασφαλές είναι να χρησιμοποιήσουμε άλλες ουσίες σαν αντιπυρετικά ή σαν αναλγητικά, όπως η παρακεταμόλη, όπως το ντεπών για παράδειγμα ή το πάναντολ, το οποίο είναι εξίσου αποτελεσματικό για τον έλεγχο του πυρετού.